εγώ θα ήθελα να απευθυνθώ στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν και να τους πω ότι τίποτε καλό δεν πρόκειται να βγει αν ο λαός συνεχίσει να παρακολουθεί παθητικά διαξηφισμούς για το ποιος είναι ο πιο ψεύτης από τους δύο, και αναφέρομαι στους δύο μονομάχους της ημέρας, και να παρακολουθεί, και να παρακολουθεί επίσης και το πού θα καταλήξουν οι μεταγραφές στο μέσο της ποδοσφαιρικής πλέον σεζόν, για το ποιος θα είναι ο τελικός αριθμός αυτών που μεταγράφονται. Διότι αυτό το οποίο δείχνει όλη αυτή η ιστορία είναι οι ελάχιστες διαφορές που έχουν μεταξύ τους τα στελέχη όλων αυτών των πολιτικών κομμάτων που συγκλίνουν στρατηγικά στον ίδιο δρόμο, γι' αυτό και μπορούν και μεταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο, λες και αλλάζουν απλά τη θέση του διπλανού τους. Να σκεφτεί ο κόσμος που μας ακούει με βάση τα βάσανά του, με βάση τις ανάγκες του, με βάση την πείρα που έχει σχηματίσει όλα αυτά τα χρόνια, να σκεφτεί πολύ σοβαρά ώστε τα παθήματα της προηγούμενης περίοδου να γίνουν μαθήματα. Γιατί αυτό το οποίο ήθελα να πω και να εστιάσω είναι ότι δεν χρειάζεται να επαναληφθεί δεύτερη φορά το ίδιο έργο. Ζήσαμε το έργο του αντιμνημονιακού μετόπου που θα έσχιζε το μνημόνιο και φόρτωσε στον ελληνικό λαό το τρίτο μνημόνιο και όλους τους εφαρμοστικούς νόμους των προηγούμενων. Δεν χρειάζεται να ζήσουμε το ίδιο έργο με άλλο τίτλο, την προοδευτική συμπαράταξη, όταν η σημερινή κυβερνητική δύναμη έχει δεσμευτεί σε πολιτική μνημονίου διαρκείας, πολιτική ματωμένων πλεονασμάτων για πάρα πολλά χρόνια, και όταν εισπράττει ήδη τα εύγε της Μέρκελ. Αυτό που πρέπει να εστιάσει και να σκεφτεί ο καθένας είναι ακριβώς το διακύβευμα της σημερινής συγκυρίας. Και το διακύβευμα είναι συγκεκριμένο. Θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε στο σημερινό σκοτεινό τούνελ, στο οποίο θα ζητιούνται συνεχώς απανωτές θυσίες από το λαό για να ανακάμψουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, ή θα οργανώσει ο λαός την αντεπίθεσή του για ριζική αλλαγή πορείας. Πείτε μου. Θα συνεχίσουμε, περιμένετε, και ναι, ναι. Το άκουσα πολύ υπομονετικά. Ναι, αλλά να κάνω και καμία ερώτηση, κύριε Παπαδόπουλε. Αλλά όπως ακούσατε ξεκινήσατε, την κυρία Αναγνωστοπούλου, και δεν κάνατε ερώτηση, ακούστε και κάνετε λάθος. Έκανα ερωτήσεις. Περιμένετε όμως λίγο. Το βράδυ θα ξαναδείτε σε. Ναι. Λοιπόν, το βίντεο. Ότι θα συνεχίσει επίσης, γιατί να ολοκληρώσω το διακύβευμα και από τη δική μας πλευρά. Μία πολιτική που μετατρέπει την Ελλάδα σε απέραντη αμερικανική βάση και εμπλέκει τη χώρα σε ρόλο σημεοφόρου των νατοϊκών σχεδίων για να αλυσοδεθούν όλοι οι λαοί των Δυτικών Βαλκανίων στην πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ ή όχι. Αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα διακυβεύματα. Και εδώ είναι, αν θέλετε, το μεγάλο στοίχημα. Αν ο λαός θα οργανώσει την αντεπίθεσή του ή θα παγιδευτεί ξανά στο να διαλέγει το δίθεν μικρότερο κακό, με το οποίο οδηγηθήκαμε από το κακό στο χειρότερο. Μάλιστα. Αυτό, αν θέλετε, είναι το στοίχημα σήμερα. Οργάνωση αντεπίθεσης για ριζική αλλαγή πορείας ή αν θα συνεχίσουμε στον ίδιο καταστροφικό δρόμο τον οποίον γνωρίσαμε όλα αυτά τα χρόνια και μας οδήγησαν και οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς, κύριε Παπαδόπουλε, αυτά που λέτε είναι προφανές ότι τα σέβομαι απολύτως. Απλώς ζήτησα εξ αρχής λίγο, αν θέλετε, αν δεν θέλετε, εσείς το αποφασίζετε, να μείνουμε λίγο στην επικαιρότητα. Αυτά που είπατε θα μπορούσατε να τα έχουμε πει και χθες και να τα πούμε και την άλλη εβδομάδα, και πάλι δίκιο θα είχατε. Είναι η ταμπακέρα της επικαιρότητας. Βεβαίως, επειδή αναφερθήκατε, γιατί έχετε δίκιο. Το λέω όμως, γι' αυτό είπα να προσπαθήσω να κάνω καμία ερώτηση. Και στο θέμα των εκβιασμών και των απειλητικών SMS. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Ναι, λοιπόν, να σας πω ότι πρώτα απ' όλα δημοκρατική ευαισθησία να δείξουμε απέναντι στην κυβερνητική και κρατική βία, η οποία εκφράστηκε σε απεργούς διαδηλωτές και στο βουλευτή σας, τον Γιάννη Δαλή, στον δρόμο, και δέχθηκαν κρότου λάμψης. Και φυσικά δεν αναφέρομαι σε μια υποκριτική απλή ανάληψη ευθύνης την ώρα που, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή ξεδιπλώθηκε μια κυβερνητική επίθεση, αλίμονο αν δεν ζητούσε και συγγνώμη μια υπουργός η οποία έχει την πολιτική ευθύνη για το τι έγινε.
Και μέσα αλλά η δημοκρατική ευαισθησία, η δημοκρατική ευαισθησία δεν μπορεί να έχει διαβαθμίσεις, αφορά και τις συνακροάσεις κομμάτων και τις καταγγελίες που έχει κάνει το ΚΚΕ. Μάλιστα. Αφορά και τη δίκη της Χρυσής Αυγής που έχει καταντήσει μαραθώνιος και δεν βλέπουμε μέτρα για να επιταχύνει την διαδικασία. Αφορά πολύ πιο σοβαρά πράγματα. Κύριε Παπαδόπουλε, εντάξει, για το παρακράτος που θέλω να πάω στο παρακράτος. Μην κάνετε κι εσείς το ίδιο τώρα που κατηγορούσατε πριν. Συνεργάζεστε πολύ στενά. Μία αντιπαράθεση και θα αδικήσουμε τον επόμενο. Αυτοί οι οποίοι δίνουν σήμερα βασικά ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η κυρία Μέρκελ, ο κύριος Πάιατ που εκπροσωπεί την κυβέρνηση Τραμπ. Και αυτοί είναι οι μεγάλοι εγγυητές αυτής της πορείας προς την ψήφο εμπιστοσύνης. Αυτά τα κέντρα διασφάλισαν και την πλειοψηφία στα Σκόπια και αυτά τα κέντρα παίζουν καθοριστικό ρόλο για να διαμορφωθούν, από την άλλη, η Ρωσία δεν για να διαμορφωθούν να πλειοψηφίες και στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο έχει σημασία, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ο λαός να πιστέψει στη δύναμή του. Δεν υπάρχουν ακατανίκητες υπερδυνάμεις. Να βγει μαχητικά στο προσκήνιο και απέναντι στη Συμφωνία των Σκοπίων και εμείς θα καλέσουμε σε μαχητικές διαδηλώσεις. Το συλλαλητήριο της Κυριακής όχι, το στηρίζετε. Εμάς ο δικός μας προσανατολισμός είναι ο ακριβώς αντίστροφος. Θα καταγγέλουμε μπροστά στην Αμερικάνικη Πρεσβεία και στη Βουλή την πορεία αυτή της κυβέρνησης να αποσταθεροποιήσει συνολικά τα Βαλκάνια, να παίξει με την ειρήνη και τα κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή. Και το ζητούμενο είναι να βγει μαχητικά ο κόσμος στο προσκήνιο, να βγει ο λαός και για να βάλει εμπόδια σε μια αντιλαϊκή πολιτική που θα συνεχιστεί, πολιτική ματωμένων πλεονασμάτων, και για να δημιουργήσει όρους οργάνωσης μιας πραγματικής αντεπίθεσης που θα σημαδεύει τον πραγματικό αντίπαλο. Τον αντίπαλο που είναι η άρχουσα τάξη, που είναι οι συμμαχίες που στηρίζουν αυτόν τον αντίπαλο, όπως είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο πραγματικός εχθρός και αυτόν τον πραγματικό εχθρό τον σημαδεύει μόνο η πολιτική του ΚΚΕ και το αγωνιστικό κάλεσμα που κάνει να βγει μαχητικά ο λαός μπροστά.